Νέο χτύπημα κατά της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών πέτυχε το αστυνομικό τμήμα Κισάμου σε συνεργασία με το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων. Πάνω από 15 κιλά κάναβη σε αυτοσχέδιες μεγάλες συσκευασίες και σε δοχεία έκρυβε σε χαντάκι ομβρίων υδάτων και σε ανενεργό αγωγό κοντά σε θερμοκήπιο στα Φαλάσσαρνα ένας 35χρονος. Άνδρες του αστυνομικού τμήματος Κισάμου είχαν εδώ και καιρό την πληροφορία ότι ο 35χρονος κατέχει και διακινεί ναρκωτικές ουσίες. Χθες το απόγευμα, στη διάρκεια επιχείρησης με τη συμμετοχή αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν σε έρευνα σε σημεία κοντά σε χώρους ιδιοκτησίας του. Ο δράστης είχε κρύψει τα ναρκωτικά σε δύο διαφορετικά σημεία. Μάλιστα, οι αστυνομικοί του τμήματος Κισάμου χρειάστηκε να μπουν μέσα σε ανενεργό αγωγό, στον οποίο εντόπισαν πλαστικό δοχείο γεμάτο ακατεργαστή κάναβη. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ένας 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη στις 6 Ιουνίου από αστυνομικούς της Κισάμου για την υπόθεση με τα 32 κιλά κάναβης και τα 1050 δεντρίλια που είχαν εντοπιστεί μέσα σε θερμοκήπιο και σε αποθηκευτικό χώρο στα Φαλάσσαρνα. Ο 45χρονος έχει ήδη προφυλακιστεί για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ ο 35χρονος που συνελήφθη χθες παραπέμπεται στον εισαγγελέα για το ίδιο αδίκημα. Σημειώνεται ότι και η σύλληψη του 28χρονου το απόγευμα της Τετάρτης στο Ηράκλειο, ο οποίος παρέλαβε από λεωφορείο του υπεραστικού κτέλ Χανίων δέμα με 4 κιλά κάναβης, ήταν αποτέλεσμα πληροφοριών του αστυνομικού τμήματος Κισάμου.